Εμείς τώρα θα πάμε στην ΑΣΕΑ. Σου έχω πει για την ΑΣΕΑ. Ότι εκεί έχει βγάλει λαμπρούς ανθρώπους. Έχουμε τον Νίκο Γκάτσο. Ο Κώστας ο Γαβράς, νομίζω να πω. Ο Κώστας ο Γαβράς. Ο Νίκος Γκάτσος είναι γνωστός ποιητής φυσικά. Κώστας Γαβράς. Έχουμε τον γνωστό συνθέτη κιόλας Νίκο Καρβέλα, ο οποίος κατάγεται από την ΑΣΕΑ. Να πούμε και οι γονείς του, μάλιστα. Οι πρόγονοι του Καρβέλα είχαν βοηθήσει για να φτιαχτεί η υδροδότηση της ΑΣΕΑ. Εκεί όμως υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το χωριό. Έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ μικρό αστεροσκοπείο, το οποίο είναι εκεί. Μέσα από αυτό το αστεροσκοπείο μπορούν τα παιδιά, οι μικροί επισκέπτες, αλλά και οι μεγάλοι, να εξερευνήσουν τα άστρα, τον ουρανό και να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Τώρα λοιπόν, μετά από 2 χρόνια, ξεκινούν και πάλι τις εκδηλώσεις τους. Φυσικά μιλάμε για τον πολιτιστικό αυτό σύλλογο, για τον Σύλλογο Αστροφυσικής ΑΣΕΑΣ, που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή. Και νομίζω ότι μόνο παιδιά από την ΑΣΕΑ τον έχουν δημιουργήσει, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν συσπηρωθεί για το καλό του τόπου τους. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αστροφυσικής ΑΣΕΑΣ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Σπυροπούλου και κύριε Καποδίστρια. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Ξεκινάτε λοιπόν τις δράσεις μετά από κάποια περίοδο αναστολής, λόγω και των γεγονότων, των δυσάρεστων γεγονότων του κορονοϊού. Δεν μπορούσατε να κάνετε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Φέτος λοιπόν ξεκινάτε, 2 Ιουλίου είναι η πρώτη σας εκδήλωση, τώρα το Σαββατοκύριακο. Εμείς είχαμε, όπως είπατε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κορονοϊού, που στην ουσία αποφασίσαμε να αναστείλουμε όλες τις δραστηριότητες μας, γιατί το αστεροσκοπείο βέβαια δεν είναι το μικρότερο αστεροσκοπείο, ούτε είναι μικρό, είναι ένα διόροφο αστεροσκοπείο, είναι αρκετά μεγάλο. Απλά κάποιος δημοσιογράφος είπε ότι είναι το μικρότερο αστεροσκοπείο του κόσμου και έχει μείνει. Να πω γιατί το διευκρινίζετε αυτό, γιατί ο κ. Δημόπουλος, επειδή είχε βγει αθηναϊκό μέσο και είχε πει ότι είναι το μικρότερο αστεροσκοπείο στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο όντως δεν ισχύει και στο εντός Αρκαδίας το είχαμε πει κιόλας όταν σας είχα φιλοξενήσει. Ότι δεν είναι μικρό. Είναι, εντάξει, θεωρείται μικρό σαν μέγεθος, ναι, αλλά δεν είναι εντάξει, τα μικρότερα. Ναι, είναι ένα διόροφο αστεροσκοπείο. Ναι. Χωράει 10 άτομα στον όροφο παρατήρησης καθήμενα. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετήσει την περιοχή μια χαρά. Εμείς είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός ασύλλογος. Εμείς είχαμε μια τραγική απώλεια του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα μας, ένα τροχαίο ατύχημα πριν από 1,5 χρόνο, οπότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε τραγικές καταστάσεις για μας, γιατί ήταν ένας αξιόλογος επιστήμονας και φίλος. Και αυτό το καλοκαίρι σηματοδοτεί για μας μια καινούργια αρχή, ας το πούμε έτσι, προσπαθώντας να τιμήσουμε και τη μνήμη και το έργο του συναδέλφου μας, του Αντώνη Μητρόπουλου, που χάσαμε πριν 1,5 χρόνο. Την πρώτη εκδήλωση θα είναι στις 2 Ιουλίου. Είναι μια εκδήλωση μόνο με αστροπαρατήρηση, δεν θα έχουμε κάποια ομιλία. Βέβαια έχουν συμπληρωθεί σχεδόν όλες οι θέσεις και οι επισκέπτες θα απολαύσουν τον νυχτερινό ουρανό. Επίσης προσπαθούμε να έχουμε λίγους επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να σημαδέψουμε πολλούς στόχους και να απολαύσουν πολλούς στόχους οι επισκέπτες αυτοί. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγεται. Παρακολουθούμε ενδιαφέροντα όσα λέτε και ήθελα να το ρωτήσω κιόλας. Πάντως, είναι εντυπωσιακό ότι είστε και εσείς νέος και να μας πείτε και οι φίλοι του Συλλόγου, αν είναι και νέες ηλικίες. Διότι νομίζω πως είναι ένας κόσμος ο οποίος, ιδιαίτερα πλέον με την πρόσβαση που έχουμε και στις πληροφορίες, σου δημιουργεί μια γοητεία να τον μάθεις ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι που έρχονται ως επισκέπτες για αυτές τις δράσεις είναι νέα παιδιά, δηλαδή μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και περισσότερο άνθρωποι άνω των 50, άνω των 60, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ από τηλεσκόπιο και θεωρούν ευκαιρία τώρα να έρθουν να απολαύσουν για πρώτη φορά τον νυχτερινό ουρανό. Στα μέλη του Συλλόγου είμαστε νέοι, κατά κύριο λόγο είμαστε νέοι άνθρωποι, εξαρτάται βέβαια τι καθορίζουμε ως νέος. Λοιπόν, ας πούμε είμαστε κάτω των 50. Λοιπόν, είμαστε ένα επιστημονικό σωματείο. Τα μέλη μας λοιπόν είναι πτυχιούχοι από πολυτεχνικές, από φυσικομαθηματικές σχολές. Για την περιοχή, κοιτάξτε, για την περιοχή της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου δεν υπάρχει κάποια υποδομή έτσι ώστε να μπορεί ένας μαθητής, ένας
φίλος της επιστήμης να επισκεφτεί, να δει τον νυχτερινό ουρανό, να ακούσει μια επιστημονική ομιλία. Οπότε το έργο το οποίο κάνουμε στην ΑΣΕΑ δεν αφορά μόνο την ΑΣΕΑ και την Αρκαδία. Το ξέρει η κυρία Σπυροπούλου, το έχουμε πει. Δηλαδή για τα θερινά μας μαθήματα που θα γίνουν τον Αύγουστο, επειδή κάνουμε θερινά μαθήματα αστροφυσικής, θα έρθουν παιδιά από τη Λάρισα, από την ΑΦΠΑΚΤΟ, αριστούχοι μαθητές, που θέλουν να συμμετέχουν στα θερινά μαθήματα τώρα σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας και να παρακολουθήσουν προφανώς και τον νυχτερινό ουρανό από το αστεροσκόπιο μας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο αφορά γενικότερα την περιοχή της Πελοποννήσου και ευρύτερα. Να πούμε κιόλας ότι τα θερινά μαθήματα, όπως είπατε, τον Αύγουστο, τώρα είναι στις 2 Ιουλίου που ξεκινάτε Deep Sky, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται η εκδήλωση που θα γίνει. Και μάλιστα είναι και sold out, από ό,τι μου είπατε. Δηλαδή, πλέον υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο και η συμμετοχή δηλώνεται μέσα από τη σελίδα σας. Είναι πολύ εύκολο για να μπεις στη διαδικασία, δηλαδή να μπεις και εσύ στο να δεις τα άστρα από κοντά, να δεις το αστεροσκοπείο από κοντά. Οπότε, το περιμένατε ότι θα έχει τόσο συμμετοχή αυτό το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο, η εκδήλωσή σας? Πρώτα απ' όλα είναι δωρεάν εκδήλωση, οπότε το sold είναι λίγο έτσι υπερβολικό. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχουν πληρωθεί θέσεις δωρεάν αυτές οι θέσεις. Ο κόσμος γενικά έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουμε σταθερούς φίλους που έρχονται και τους αναγνωρίζουμε και από τα ονόματα που κάνουν κρατήσεις. Υπάρχουν κάποιοι σταθεροί φίλοι. Αλλά υπάρχουν και βραδιές, μην νομίζετε, υπάρχουν και βραδιές που έρχονται 20 άτομα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είτε 20 άτομα, είτε 100 άτομα αν έρθουν στις βραδιές και 5 άτομα να έρθουν, και που έρχονται και γίνονται αυτές οι βραδιές σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, είναι επιτυχία. Ισχύει. Καταλαβαίνετε όλοι σας. Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος το μαθαίνει, δεν θα έρθει μία, δύο, τρεις φορές, την Πέμπτη θα έρθει τέλος πάντων και θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την επιστήμη από κοντά. Οι θερινές μας εκδηλώσεις. Ναι, πείτε μας να ολοκληρώσουμε και θα σας ρωτήσουμε. Μόνο οι θερινές εκδηλώσεις θα είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα βγάζουμε πάντα ανακοίνωση, γιατί προσέχουμε και τον καιρό. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια αστροπαρατήρηση με συννεφιά. Και την ανακοίνωση τη βγάζουμε μια αφίσα μια εβδομάδα πριν. Για αυτή την εκδήλωση στις 2 Ιουλίου, πράγματι είναι Deep Sky. Deep Sky εννοούμε παρατήρηση βαθέως πεδίου, επειδή έχουμε ελάχιστη φωτορύπανση στην ΑΣΕΑ. Μπορούμε και στοχεύουμε μακρινούς στόχους, δηλαδή αστρικά σμήνη, νεφελώματα, άλλους γαλαξίες, κάτι το οποίο δεν μπορούν να δουν οι επισκέπτες ούτε καν από τα αστεροσκοπία στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μέσα σε πόλεις, έχει φώτα, μόνο πλανήτες μπορούν να δουν. Έτσι, υπάρχει αυτό που λέμε ότι εμποδίζει. Ναι, επικράζει η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η φωτορύπανση. Στην Αρκαδία έχουμε, το γνωρίζετε και σε όλη την Πελοπόννησο γενικά, έχουμε ιδανικές συνθήκες αστροπαρατήρησης. Δηλαδή όλη η Πελοπόννησος θα μπορούσε να είναι γεμάτη με αστεροσκοπία και να έρχονται από το εξωτερικό. Α, σε αυτή την παρατήρηση, ας πούμε, θα έρθουν 4 Αμερικάνοι πολίτες, ας πούμε, που ήταν στην περιοχή και θα έρθουν, το μάθανε και θα έρθουν να παρατηρήσουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε ο Πελοπόννησος να είναι γεμάτη αστροσκοπία και να παρατηρεί ο κόσμος. Αυτό που έχουμε, το νυχτερινό ουρανό, το σκοτεινό, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Να αξιοποιήσουμε πέρα από τα ύδατα και τα ουράνια, έτσι, πράγματα τα οποία μας δίνονται απλόχερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δίνουμε πολύ έμφαση στον τουρισμό, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα, να πάμε σε παραθαλάσσιους προορισμούς κτλ. Δεν έχουμε σκεφτεί, νομίζω, ποτέ να αξιοποιήσουμε και κάτι τέτοιο. Ή δεν έχουμε δώσει, βασικά, όχι, το έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν έχουμε δώσει και τόση βαρύτητα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, όντως. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ελπίζουμε όλο το καλοκαίρι η ΑΣΕΑ να, όταν κάνετε και κάποιες εκδηλώσεις, γιατί θα κάνετε. Είχα μιλήσει και με την πρόεδρο, η οποία είναι ευγενέστατη. Την είχα φιλοξενήσει και στην εκπομπή του Εντός Αρκαδίας. Μου είχε πει για κάποια πράγματα που θα κάνετε, και ειδικά τον Αύγουστο. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνουν και με μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Και σας περιμένουμε να δείτε και να μεταφέρετε και εσείς τις εντυπώσεις σας από την ΑΣΕΑ και από το αστεροσκοπείο. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Ευχόμαστε το καλύτερο και να είμαστε κι εμείς εκεί. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως που ήσασταν κοντά μας.